και αφορά πάρα πολύ κόσμο, κακά τα ψέματα. Και γιατί η επιστροφή του δώρου Πάσχα δίνει ένα σήμα ότι πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να γίνουν όσο ήμασταν σε προγράμματα, σε μνημόνια, τώρα μπορεί να γίνουν. Αλλά και πολύ περισσότερο αφορά κόσμο, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, γιατί οι συντάξεις είναι χαμηλές. Άρα, όταν κάποιος παίρνει μια ακόμα σύνταξη, του χρειάζεται. Δεν κάνει αποταμίευση, δεν πάει διακοπές, τη χρησιμοποιεί για να ζήσει. Ναι, νομίζω ότι τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός προχτές είναι μέτρα και όλο το επιτελείο και ο Υπουργός Οικονομικών και ο Υπουργός Εργασίας είναι μέτρα τα οποία δείχνουν μάλλον την διαδρομή ότι η χώρα βρίσκεται σε μια πλέον κανονικότητα. Έχουμε βγει από τα μνημόνια. Μπορεί να ήταν μια εξαγγελία ή να το λέγαμε εμείς από ότι βγήκαμε από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018. Πλέον όμως έχουμε απτά αποτελέσματα γιατί βγαίνουμε από το μνημόνιο και πώς βγαίνουμε από το μνημόνιο. Ότι η χώρα μπορεί πλέον μόνη της να σχεδιάζει για τους πολίτες της, για τους ανθρώπους που βρεθήκαν στον πυρήνα της κρίσης. Προφανώς είναι μια σύνταξη η οποία δεν θα γίνει αποταμίευση. Ο κόσμος θα χρειάζεται τα χρήματα αυτά. Ο κόσμος έχει υποστεί πλειάδα μειώσεων στις συντάξεις τους. Να σας θυμίσω ότι την περίοδο 10-15 βιαίως μειώθηκε κατά 25% το εισόδημα των Ελλήνων, είτε συνταξιούχων είτε εργαζομένων. Πότε τώρα θα δοθεί αυτή η σύνταξη, κύριε Μπάρκα? Κοιτάξτε, ακριβή ημερομηνία, επειδή ό,τι είπατε και στον αέρα δεν μπορώ να σας πω. Όμως πριν είμαστε από τις ευρωεκλογές, γιατί κάποιοι λένε χθες έγινε κουβέντα και αστεϊσμοί διάφοροι, τι δώρο Πάσχα, δώρο Αγίου Πνεύματος είναι χθες. Πιο αργά τη νύχτα το άκουσα ότι είναι δώρο ευρωεκλογών. Ο καθένας μπορεί να το ονομάσει όπως θέλει. Εμείς αυτό που δεν θα απαντήσουμε στις αιτιάσεις ή αν θέλετε στα αφιολογήματα τέτοιου τύπου. Εμείς θα απαντήσουμε με πράξεις. Ανακοινώσαμε ότι θα δώσουμε την 13η σύνταξη αναλογικά με βάση τα ποσά τα οποία παίρνουν οι συνταξιούχοι. Είναι κάτι δεδομένο το πότε θα δοθεί το οικονομικό επιτελείο, το οποίο έχει και την πλήρη εικόνα, και το Υπουργείο Εργασίας, η κυρία Χτσιόγλου, η οποία επίσης έχει συνδράμει και έχει την πλήρη εικόνα, κάνουν τα αδύνατα δυνατά έτσι ώστε να δοθεί όσο το δυνατόν νωρίτερα. Ακριβή ημερομηνία δεν μπορώ πάντως να σας δώσω, γιατί δεν θέλω. Μας ακούνε και άνθρωποι που την περιμένουν. Της αντιπαράθεσης είναι 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι που πραγματικά έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος παίρνει 500 ευρώ σύνταξη για να ζήσει και συνήθως να στηρίξει και άλλα μέλη της οικογένειας λόγω ανεργίας, περιμένουν πώς και πώς. Κύριε Μιχελιδάκη, γι' αυτό και εμείς το ανακοινώσαμε, γι' αυτό και πλέον υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος και μπορούμε να το κάνουμε, το εξαγγείλαμε, θα το πραγματοποιήσουμε. Πάμε να πούμε κάποια Βεβαίως. Ναι. Και όσο το δυνατόν νωρίτερα θα δοθεί η σύνταξη στους ανθρώπους. Λοιπόν, αυτό το ποσό που θα δοθεί θα είναι στο μεικτό ποσό της κύριας σύνταξης. Έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Αλλά μόνο της, όχι συμπεριλαμβανομένης και της επικουρικής. Με βάση τη σύνταξη την οποία παίρνουν οι άνθρωποι. Μισό λεπτό να το ξαναπούμε λοιπόν. Ξανά. Αν έχουμε και τις χθεσινές κάρτες, να τις ξαναδούμε, αυτές που έχουμε ετοιμάσει. Κοιτάζω, από την πρώτη στιγμή. Μου, για να το πιάσουμε και να το καταλάβουμε. Γιατί μόνο αν το βλέπεις, το καταλαβαίνεις. Αλλιώς τώρα στον αέρα, αριθμοί, μπερδευόμαστε. Ας πιάσουμε το πρώτο απλό. Ακούσαμε. Μέχρι τα 500 ευρώ, όποιος παίρνει σύνταξη, θα πάρει το 100% ως δώρο. Δηλαδή θα πάρει 500 ευρώ. Ακριβώς. 500 ευρώ είναι τα μεικτά λοιπόν. Ή τα καθαρά. Είναι η σύνταξη, η κύρια σύνταξη που παίρνουν οι άνθρωποι. Να βλέπουμε και όλα τα χρήματα τα οποία λαμβάνουν οι άνθρωποι στο χέρι τους. Και βλέπουμε τα καθαρά μάλιστα, δηλαδή, λέτε κύριε Υπουργέ. Είναι η σύνταξη που παίρνουν οι είναι άνθρωποι. Είναι αυτό που παίρνει στο χέρι. Άνθρωποι, κάποιος παίρνει στο χέρι. Έως 500 ευρώ σύνταξη θα πάρει 500. Είναι ακριβώς αυτό που γράφεται εδώ πέρα. Θα πάρει το ποσό της σύνταξης που παίρνει. Ναι. Όχι όμως αν παίρνει και επικουρική, έτσι. Χωρίς να θέλω να. Επειδή δεν έχω την πλήρη εικόνα αυτά, νομίζω όμως ότι αφορά την κύρια σύνταξη. Γιατί ακούσαμε και την κυρία Χτσιόγλου, ναι, προτίθηκε εδώ εχθές στο δελτίο ειδήσεων. Όπως βλέπουμε, οι περισσότεροι είναι 800.000 αυτοί που παίρνουν 500 ευρώ. Άρα οι περισσότεροι από τα 2,5 εκατομμύρια θα πάρουν το 100%. Βλέπετε ότι υπάρχει μια κλιμάκωση. Αν θα δείτε το μεγαλύτερο ποσό των συνταξιούχων θα πάρει, ναι, περίπου την μισή και πλέον σύνταξή του ως σαν άθροισμα εννοείται, το 2 σαν από κάτω σαν από μιλάω, τα 501 ως 600 ακριβώς, ευρώ ακριβώς, σαν άθροισμα μιλάω, θα σαν άθροισμα 70%. Μιλάω, η πλειοψηφία των συνταξιούχων θα πάρει το 50 και πλέον έως το 100% τη σύνταξη την οποία λαμβάνουν. Μάλιστα, να ρωτήσω κάτι άλλο που επίσης το έχουμε συζητήσει εδώ από το, ναι, πρωί.
Αυτή η 13η σύνταξη που θα έχει μόνιμο χαρακτήρα δεν αποκλείει το κοινωνικό μέρισμα? Όχι. Ή έρχεται να το αντικαταστήσει? Δεν έχει να κάνει τίποτα. Αυτό είναι η 13η σύνταξη η οποία δίνεται, είναι διαφορετική σε σχέση με το κοινωνικό μέρισμα. Δίνεται, επειδή έχουμε τη δυνατότητα, στους συνταξιούχους. Από εκεί και πέρα, ό,τι ισχύει για το κοινωνικό μέρισμα θα συνεχίσει μισό να ισχύει. Μισό λεπτό να το ξαναδούμε. Γιατί αυτή είναι μια βασική απορία και δικαιολογημένα. Εξαγγέλθηκε μια δέσμη μέτρων στο Ζάπιο προχθές και είπε ο Πρωθυπουργός και το Οικονομικό Επιτελείο και οι αρμόδιοι υπουργοί ότι αυτά είναι μόνιμα μέτρα. Ακριβώς. Τα μόνιμα μέτρα ακυρώνουν οποιοδήποτε έκτακτο. Τώρα παίρναμε τους μποναμάδες στο Χριστουγέννη. Όχι βέβαια. Δεν αποσύρουμε. Αυτό είναι μέτρα τα οποία δίνονται στον κόσμο γιατί πλέον έχουμε περισσότερο δημοσιονομικό χώρο σε σχέση με αυτό που υπολογίζαμε. Δεν ακυρώνονται τα έκτακτα μέτρα. Υπάρχουν πράγματι όμως, κύριε Υπουργέ, ό,τι έχει ανακοινώσει. Γιατί ο κόσμος λέει, ήμουνα με μια θηλιά στο λαιμό, έφυγαν τα παιδιά μου έξω, έχασα τη δουλειά μου, μειώθηκε το εισόδημά μου. Και ξαφνικά, επειδή δεν υπάρχει το πρόγραμμα, μέσα σε 8 μήνες βρήκαμε χρήματα και για την επιστροφή του δώρου και θα υπάρχει και περίσσευμα για ακόμα ένα δώρο τα Χριστούγεννα. Πού βρέθηκαν όλα αυτά τα χρήματα? Κύριε Λασκαλάτε, εμείς κάνουμε σχεδιασμό επί των πραγματικών δεδομένων. Γι' αυτό και είδατε και παρακολουθείτε ότι δεν βγαίνουμε να ανακοινώνουμε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με πληροφορίες οι οποίες ενδεχομένως να προκύψουν. Εμείς κάνουμε σχεδιασμό επί των πραγματικών δεδομένων. Τι λέμε λοιπόν? Λέμε ότι από τη στιγμή που δημιουργήθηκε περισσότερος δημοσιονομικός χώρος και μπορούμε να το κάνουμε αυτό, σχεδιάζουμε και το κάνουμε. Είναι μια επιστροφή στην κανονικότητα. Άρα αυτή είναι άλλο το μέρισμα, αυτό είναι, θα συνεχίσει να ακριβώς, υπάρχει εφόσον είναι, υπάρχουν χρήματα. Είναι διαφορετικά πράγματα. Είναι διαφορετικό πράγμα το μέρισμα σε σχέση με την 13η σύνταξη. Ναι. Το μέρισμα, εφόσον προκύψει δημοσιονομικός χώρος, αλλά είναι κάτι που θα το δούμε τότε, εφόσον θα προκύψει δημοσιονομικός χώρος, θα δοθεί πάλι. Το δώσαμε, δώρο μπορεί το, να το πάρουν. Επιτρέψτε μου, το δώσαμε τρεις φορές. Mm-hmm. Κατά την άποψη μου, είμαι βέβαιος ότι θα το δώσουμε και τα επόμενα χρόνια. Πάμε λίγο δεν είναι χρήματα, ξέρετε κάτι, δεν είναι χρήματα του δικά μας. Είναι χρήματα του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός τα δημιουργεί. Έχετε πάρει πολλά, δίνετε λίγα. Το ξέρετε τώρα. Κύριε Μιχαηλιδάκη, την κριτική που σας γίνεται και τα δίνετε και αργά. Δεν προκύπτει. Δηλαδή και σας το καταλογίζουν ότι ουσιαστικά η χρονική στιγμή είναι. Το αργά, επιτρέψτε μου να σας πω, τρία χρόνια τώρα δίνουμε μέρισμα. Μια χρονιά η Νέα Δημοκρατία δεν το ψήφισε κιόλας. Όσο θυμάμαι, θεωρώντας ότι δεν πρέπει να το ψηφίσει. Κάνουμε τα πάντα, έχουμε αυξήσει τα χρήματα για τα κοινωνικά επιδόματα 5 φορές. Κάνουμε κοινωνική πολιτική. Όλοι οι άνεργοι και οι ανασφάλιστοι βρίσκονται πλέον στο δημόσιο σύστημα υγείας, κάτι που δεν είχαν τη δυνατότητα. Και επιτρέψτε μου να πω και κάτι άλλο. Το νομοσχέδιο το οποίο συζητείται αυτή τη στιγμή στις επιτροπές της Βουλής λύνει και άλλα προβλήματα. Δεν είναι μόνο αυτό που ονοματίζουμε ως 120 δόσεις. Έχει μια σειρά πραγμάτων και άρθρων μέσα που λύνουν προβλήματα. Συγγνώμη, μια που πάτε εκεί, μήπως έχετε γνώση σε αυτό πάνω που είπε η κυρία Παπανάτσου για τις μικρές επιχειρήσεις, ότι γίνεται ένας επιπλέον σχεδιασμός και η σκέψη να μπουν για περισσότερες δόσεις, γιατί έτσι όπως αναλύθηκε φτάνει μόνο μέχρι τις 30 δόσεις. Είναι μια σκέψη του Οικονομικού Επιτελείου, το είπε χθες στην Επιτροπή η κυρία Παπανάτσου, διευκρίνησε ότι στην συζήτηση με τους φορείς ότι είναι σε μια συζήτηση με την ΑΔΕ, έτσι ώστε να μπορέσουν να. Με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, δηλαδή. Έτσι ώστε να μπορέσουν να δώσουν τη δυνατότητα σε περισσότερες επιχειρήσεις να ενταχθούν στις 120 δόσεις ή να αυξήσουν. Να φτάσουν περισσότερες να κάνουν περισσότερες δόσεις. Θέλω να πω το εξής. Το νομοσχέδιο το οποίο συζητείται αυτή τη στιγμή στις επιτροπές έχει μια πολύ ουσιαστική ρύθμιση. Οι 120 δόσεις οδηγούν στην σύνταξη. Δηλαδή, στο να αποκτήσουν εισοδήματα και να θεωρούνται πλέον συνταξιούχοι άνθρωποι οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι. Mm-hmm. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Είναι κυρίως ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι λόγω της κρίσης έχουν αυξήσει το χρέος τους στα ασφαλιστικά ταμεία και δεν μπορούν να πάρουν, λόγω των νομικών κολλημάτων που έχουν, δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη. Γιατί οφείλουν χρήματα πάνω από το όριο που μπορούν να βγουν στη σύνταξη. Τώρα, με την ρύθμιση που κάνουμε εμείς, αυτοί οι άνθρωποι θα βγουν από την αφάνεια. Θα βγουν από αυτό το σύστημα του αόρατου ανθρώπου. Θα αποκτήσουν δικαιώματα, θα θεωρούνται συνταξιούχοι, θα έχουν πλέον εισόδημα. Δηλαδή, θα προσθεθεί εισόδημα στην ελληνική οικογένεια. Άρα, δημιουργούμε
δημιουργούμε, βοηθάμε ανθρώπους και κοινωνικές ομάδες, οι οποίες, αν θέλατε, μέχρι τώρα ήταν στην άκρη. Κύριε Μπάρκα, πάμε λίγο και στο άλλο θέμα. Πριν πάμε στο άλλο, συγγνώμη, Μάριο, να είμαστε λίγο χρήσιμοι. Είμαστε χρήσιμοι θα είμαστε για τις επιδοτήσεις, θέλουμε να ρωτήσουμε. Και υπάρχουν απορίες. Να δώσουμε το πλαίσιο, αλλά να απαντήσουμε και στον κόσμο. Όλα θα απαντηθούν. Εγώ χαίρομαι, θέλω να πω κάτι, χαίρομαι ιδιαίτερα που κάναμε μια συζήτηση μετά από 8 και πλέον χρόνια, μια συζήτηση και έχουμε απορίες για πράγματα που είναι να δοθούν, για παροχές στους ανθρώπους, για βοηθήματα, πώς θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους, τι θα κάνουμε, τέτοιου είδους απορίες και όχι απορίες κοψίματος. Να το πιάσω τώρα ξανά. Αν θα κόψουμε. Να το πιάσω τώρα ξανά, Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε. Λοιπόν, αν μπορώ, τα ίδια ερωτήματα. Κάθε μέρα και είμαι βέβαιος για 15 μέρες θα είναι τα ίδια ερωτήματα. Αν δεν τα απαντάμε όμως εμείς τα πρώτα 24 ώρα, δικαιολογημένα και ο κόσμος θα ρωτάει 15 μέρες. Είναι ακατάσχετη η 13η σύνταξη. Το δώρο που θα μπει θα είναι ακατάσχετο. Φαντάζομαι πως ναι. Άλλο ερώτημα. Λένε κάποιοι πολίτες, σου λέει μέχρι 999 ευρώ, μέχρι 1000 το πούμε έτσι, θα πάρει άλλος 500 ευρώ. Εγώ παίρνω 1030. Δεν είναι για μένα άδικο να πάρω 300. Κοιτάξτε, η κατάθμιση που έγινε και έτσι όπως δομήθηκε η 13η σύνταξη με βάση τα ποσά που παίρνουν έχει να κάνει με τον αριθμό των συνταξιούχων. Δηλαδή, πόσοι συνταξιούχοι βρίσκονται από 500 έως 1000 ευρώ. Mm-hmm. Μακάρι τα επόμενα, και είμαι βέβαιος ότι τα επόμενα χρόνια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα καταφέρει να δώσει και παραπάνω χρήματα και σε περισσότερο κόσμο. Μέχρι τώρα όμως και όπως είναι τα οικονομικά δεδομένα, ο χώρος που υπάρχει αλλά και ο αριθμός των συνταξιούχων που υπάρχουν στο σύστημα μας έβγαλε αυτόν τον αλγόριθμο και έτσι κατατιμήθηκε η 13η σύνταξη. Λοιπόν, επιδοτήσεις στις ασφαλιστικές φορές των νέων είναι κάτι άλλο το οποίο ακούσαμε και το οποίο από ό,τι λέει η κυρία Αχτσιόγλου και θα ελαφρύνει τους εργοδότες αλλά και θα δώσει επιπλέον χρήματα στον εργαζόμενο. Για πάμε λίγο να τα πιάσουμε. Επιδότηση 80% των εισφορών του εργαζόμενου και του εργοδότη. Μείωση της φοράς του εργοδότη από 6,67 στο 2,66 και μείωση της εισφοράς του εργαζόμενου από 6,67% στο 1,34. Είναι κάτι το οποίο ζητούσαν και οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα. Οι συζητήσεις που έχουμε με τους κοινωνικούς φορείς αλλά και με φορείς μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή ανθρώπους οι οποίοι τέλος πάντων είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτό που ζητάνε είναι ρε παιδιά, μας λέγανε δηλαδή, ήταν βοηθήστε όσο μπορείτε και εμάς οι οποίοι δημιουργούμε θέσεις εργασίας. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει τώρα με τη συγκεκριμένη ρύθμιση είναι ότι επιδοτούμε επί της ουσίας την εργασία. Για τους νέους έως 25. Για τους νέους έως 25 επιδοτούμε το 80% και από έως 29 μειώνουμε τις εισφορές. Αρκεί αυτό να αφορά μόνιμη θέση εργασίας. Δηλαδή θα πρέπει να δημιουργείται μόνιμη θέση. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Αφορά στις θέσεις που θα δημιουργηθούν από εδώ και πέρα ή και στις θέσεις που ήδη υπάρχουν? Έχω την εντύπωση ότι θα ισχύει για τις θέσεις που υπάρχουν. Δηλαδή αυτό δεν σημαίνει ότι τώρα με αυτόν που πας να πρωτοπροσλάβεις Όχι, προφανώς. Αλλά είναι ένα κίνητρο στο να προσληφθούν νέος κόσμος, νέα παιδιά, νέος κόσμος, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Θα υπάρχουν ειδικοί κλήρες να μην έχει κάνει απόλυση ο εργοδότης. Βεβαίως, όλα θα γίνουν. Κρατάτε όλα. Έχουμε πλέον το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας κάνει εξαιρετική δουλειά και μπορεί να ελέγξει και το Υπουργείο Εργασίας μπορεί να ελέγξει όλες τις αδυναμίες του συστήματος. Αυτό που λέω λοιπόν είναι ότι εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Ξέρετε κάτι, είναι στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά και τα οποία πρέπει να λέγονται. Το Φλεβάρι, όταν αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό, δημιουργήθηκαν στον ιδιωτικό τομέα στην χώρα μας 28.000 νέες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και κάτι θετικό και για τους εργοδότες και για τους εργαζόμενους. Είναι τεράστιο και ένα μεγάλο στοίχημα νομίζω για την κυβέρνηση. Ισχύει. Και ειδικά και στους νέους. Αλλά υπάρχουν και οι μακροχρόνια άνεργοι και οι 40-45. Εχθές είχαμε συνδέσει εδώ από τον τομέα του επισητισμού, του τουρισμού, που έδειξαν ακριβώς αυτό. Για αυτούς δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη. Εμείς... Γιατί αυτοί έχουν κάνει και ένα κύκλο εργασίας. Έχουν οικογένειες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς, κυρία Μιχαηλιδάκη, στο Υπουργείο Εργασίας και επειδή αφορά και το δικό μου χαρτοφυλάκιο, δημιουργούμε προγράμματα για ανθρώπους οι οποίοι φύγαν από την αγορά εργασίας, είχαν κάποια προσόντα, είναι μακροχρόνια άνεργοι, είναι ηλικιωμένοι και έχουμε προγράμματα έτσι ώστε να μπορέσουμε είτε να τους εντάξουμε στην αγορά εργασίας ξανά, είτε σιγά σιγά ένας κόσμος που είναι μεγαλύτερος να μπορέσει να βγει από το σύστημα, δηλαδή να συνταξιοδοτηθεί. Έχουμε προγράμματα τα οποία θα τρέχει ο ΟΑΕΠ. Υπουργέ, ευχαριστούμε θερμότατα. Ο κ. Κωνσταντίνος Μπάρκας. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είναι χρήσιμες.